Ετοιμάζει η κυβέρνηση ένα νέο πακέτο. Όταν έχεις κρίσεις και δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, οφείλεις να βοηθήσεις όσο μπορείς περισσότερο την κοινωνία. Mm-hmm. Φαίνεται ότι αρχίζει να δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος το 2023. Φαίνεται. Mm-hmm. Εκεί που τον περιγράψαμε περίπου. Αυτό από αυτά που λέτε, το ένα στοιχείο μπορώ να το επιβεβαιώσω και είναι ότι το 2022 είχαμε καλύτερη απόδοση σε σχέση και με τον προϋπολογισμό στα φορολογικά έσοδα. Πληρώσαμε παραπάνω και αυτή, δηλαδή. Και αυτή η απόδοση έχει μόνιμο χαρακτήρα. Δεν πληρώσατε παραπάνω, διότι πολύ απλά οι φόροι, οι φορολογικοί συντελεστές έχουν μειωθεί σημαντικά. Πληρώσαμε πιο έγκαιρα. Η οικονομία πήγε καλύτερα. Ναι. Και η καλύτερη απόδοση της οικονομίας εξαιτίας των μειωμένων φορολογικών συντελεστών και των ενισχυμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών βοήθησαν να έχουμε μια καλύτερη απόδοση την οποία θα την κουβαλάμε και τα επόμενα χρόνια. Άρα, από την πορεία της οικονομίας δημιουργείται, φαίνεται, ένας δημοσιονομικός χώρος. Από τη φορολογία των παρόχων δεν δημιουργείται ένα κομμάτι από εκεί. Αυτό το κομμάτι ούτως ή άλλως έχει ενσωματωθεί. Ωραία. Αυτό όμως που φαίνεται είναι ότι με τις σημερινές τιμές, πράγματι, σε ένα αποθεματικό, έξτρα αποθεματικό που είχαμε βάλει το 2023, μπορεί να προκύψει και εκεί ένας για χώρος την ενέργεια, λέτε, για την ενέργεια. Της ενέργειας. Σωστά. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά όμως... Άρα αυτά τα αυτές οι τρεις πυλώνες είναι που θα βρείτε χρήματα. Ουσιαστικά. Αυτά σας είχα πει και την προηγούμενη φορά που είχαμε βρεθεί. Ναι, τώρα τα ξαναπούμε τώρα. Και αυτά ισχύουν. Ισχύουν. Όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν υψηλές αβεβαιότητες. Υπάρχουν μέτρα που πρέπει να δούμε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο μειωμένος ΦΠΑ στην εστίαση, στις μεταφορές, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, εξαντλείται το πρώτο εξάμηνο. Θα συνεχιστεί αυτός. Άρα θα πρέπει να δούμε, εάν συνεχιστεί αυτό, θα χρειαστούν άλλα 200... Σκέφτεστε να το συνεχίσετε, πούμε. Εάν συνεχιστεί αυτό και το δεύτερο εξάμηνο, αυτό... είναι άλλα 250 εκατομμύρια. Αυτό κόβει από το δημοσιονομικό χώρο, όμως. Προφανώς. Προφανώς. Άρα θα πρέπει να πάρετε μια απόφαση. Ή θα διατηρήσετε το χαμηλό ΦΠΑ στην εστίαση. Δεν θα το έλεγα έτσι. Θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για το ποιες είναι οι προτεραιοποιήσεις του επόμενου χρονικού διαστήματος. Και έρχομαι κατευθείαν να σας απαντήσω για να κάνω μια σύνδεση και με αυτά που λέγατε πριν μπω στο στούντιο. Ότι πράγματι, παγκοσμίως, έχει μεταφερθεί, έχει μετακυληθεί το πρόβλημα τώρα προς τα τρόφιμα. Δηλαδή, αρχίζει και φεύγει από την ενέργεια, αρχίζει και φεύγει από τα καύσιμα και έχει μετακυληθεί με ένταση στα τρόφιμα. Και αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί σε ένα και δύο μήνες. Θα το έχουμε μαζί μας, όχι μόνο η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη. Προχθεσινή έκθεση. Για όλο το 2023, για όλο το χρονικό διάστημα μπροστά μας. Το 2023 φαίνεται ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα κυμανθεί περίπου στο 5%, όταν είχαμε έναν πληθωρισμό της τάξης περίπου του 10% του 2022. Mm-hmm. Πάμε καλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Οι τιμές θα πέσουν, κύριε Υπουργέ, μας το 23. Θα δούμε να πέφτουν οι τιμές. Νομίζω μόλις σας απάντησα. Οι τιμές φαίνεται ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησής τους, αλλά δεν θα έρθω εδώ να σας πω ότι θα μειωθούν οι τιμές. Δεν είμαστε ακόμα στη μείωση των τιμών. Θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης, αλλά θα μειωθούν οι τιμές. Όταν σας λέω 10 και 5, ουσιαστικά σας λέω το πρόβλημα. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι ότι θα εξακολουθήσουμε να έχουμε έναν πληθωρισμό υψηλότερο από αυτό που θεωρείται εύλογος πληθωρισμός από την νομισματική πολιτική. Γι' αυτό ναι. Πρέπει να είμαστε απολύτως, είπαμε, ειλικρινείς. Η νομισματική πολιτική θα γίνει ακόμα πιο συσταλτική το 2023. Με ό,τι σημαίνει αυτό για τη χρηματοδότηση κρατών, επιχειρήσεων και πολιτών. Συμπέρασμα. Έχουμε μια καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, πολύ καλύτερη από πολλές άλλες ισχυρές οικονομίες στην Ευρώπη. Αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να βοηθάμε πιο γενναία νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 2,3% του ΑΕΠ το 2022 η Ελλάδα, 1,3% ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, αλλά δεν υπάρχουν ανεξάντλητοι πόροι για βοήθεια. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα και τον συναδελφό μας τον Θανάση Μαυρίδη και συζητάμε όλο το οικονομικό περιβάλλον. Θανάση μου, έχουμε μείνει τώρα στο τι περιμένουμε από τον Υπουργό για το επόμενο διάστημα. Εγώ θυμάμαι πάντως, Υπουργέ μου, όταν ήσασταν αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε επίσης δώρα Πάσχα, επιδόματα κτλ., ήσασταν απέναντι. Και τώρα έχετε δώσει τόσα όσα δεν έχει δώσει ποτέ κανείς άλλος. Με αποτέλεσμα, φοβάμαι ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει πλέον ατζέντα. Του την έχετε πάρει από τα χέρια, έτσι. Τι γίνεται εδώ. Ο προβληματισμός τον οποίο εγείρεται θεωρητικά έχει βάση. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι απολύτως συνεπής σε ό,τι είχε πει το 2019.
Τι είχαμε πει και τι ήταν πρόταγμα της κοινωνίας το οποίο μου μεταφέρατε στις συζητήσεις μας? Μειώστε φόρους. Δεν αντέχουμε άλλο. Ο ένφια που πληρώνουν οι πολίτες, κυρίως η μεσαία τάξη, είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο από το 18. Η φορολόγηση των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι στο 22 από το 29%. Η προκαταβολή φόρου, οι ασφαλιστικές φορές τώρα, τον Ιανουάριο, γιατί ορισμένα μέτρα έχουν προεξοφληθεί, αλλά τώρα υλοποιούνται, μονιμοποιήθηκαν να είναι χαμηλότερες κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες. Καταργήθηκε τώρα τον Ιανουάριο, βλέπουν οι πολίτες στο πορτοφόλι τους βελτίωση εξαιτίας της κατάργησης φοράς αλληλεγγύης, 1,24 δισεκατομμύρια ευρώ. Μειώσαμε ΦΠΑ, μειώσαμε το φόρο των εισαγωγικών συντελεστών στα φυσικά πρόσωπα από το 22 στο 9%. Μπορώ να σας δώσω και μια λίστα φορολογικών κινήτων. Έγιναν αυτά όμως, κύριε Υπουργέ. Έχουν προεξοφληθεί από την κοινωνία. Τα ξέρω όλα. Αυτά όλα όμως αποδεικνύουν ότι η βασική ατζέντα της κυβέρνησης είναι και πρόταγμα μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφόρων. Ήρθαμε όμως αντιμέτωποι με δύο πρωτόγνωρες εξωγενείς κρίσεις. Οφείλαμε να χτίσουμε ένα δίκτυο προστασίας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό είναι πώς το οποίο με ρωτάτε και με βρείτε, είναι αλήθεια, αλλά είναι εξ ανάγκης από τις εξωγενείς κρίσεις με τις οποίες βρεθήκαμε αντιμέτωποι. Και αυτά τα μέτρα είναι παροδικά, στήριξαν και στηρίζουν την κοινωνία, θα συνεχίζουμε να τα υλοποιούμε για όσο χρειαστεί. Ναι, δεν μας απαντάτε αλλά... όμως, κύριε Υπουργέ, αν μπροστά μας έχουμε έτσι, μία ακόμη, ένα ακόμα αυτό που ονομάζουμε εμείς δώρο πάση. Το βλέπετε εδώ στα νέα σήμερα και σε άλλες εφημερίδες. Και δώρο Πάσχα λένε τα νέα εδώ. 300, 250, 300. Θα υπάρχει μια ενίσχυση, όντως το σκέφτεται η κυβέρνηση? Σας έχω απαντήσει ήδη ότι όπως φαίνεται δημιουργείται ή αρχίζει να δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος για κάποιες πρόσθετες παρεμβάσεις που θα προτεραιοποιήσει ο Πρωθυπουργός ανάμεσα στις πολλές ανάγκες που έχει η κοινωνία. Δεν θα προσπεράσω όμως το γεγονός ότι σήμερα που μιλάμε εσείς αναφέρεστε σε μέτρα τα οποία έχουν προεξοφληθεί, αλλά τα οποία οι πολίτες τώρα βλέπουν ή θα δουν στο πορτοφόλι τους. Πόσο είναι το συνολικό ύψος? Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτά τα μέτρα που τώρα βλέπει ο πολίτης για πρώτη φορά στο πορτοφόλι του είναι περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Να σας θυμίσω. Με την αύξηση συντάξεις. Ακριβώς. Να σας θυμίσω ότι τώρα υπάρχει μια αύξηση συντάξεων που όλο το έτος υπερβαίνει τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Να σας θυμίσω. Αυτό μέσα στο μήνα θα φανεί. Τώρα, μέσα στο μήνα. Θα ξεκινήσει να φαίνεται. Για 12 μήνες. Μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα. Μάλιστα. Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα να φαίνεται η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης πάλι για συνταξιούχους και για δημοσίους υπαλλήλους. Έρχεται η βοήθεια για τα τρόφιμα που είναι 650 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο. Θα ανοίξει η πλατφόρμα περίπου μέσα Φεβρουαρίου, εκτιμούμε. Θα γίνουν οι καταβολές από τέλος Φεβρουαρίου. Μια γρήγορη απάντηση σας παρακαλούμε. Άρα, υπάρχουν πολύ. Αυτά τα μέτρα τα οποία ο πολίτης τώρα τα βλέπει στο πορτοφόλι του, θα τα δει και τα οποία βοηθούν όσο είναι εφικτό την καθημερινότητα του πολίτη. Επειδή το κεντρικό αφήγημα για την επόμενη τετραετία της κυβέρνησης είναι η καλύτερη μισθή. Η αύξηση στην οποία θα πάμε, η τρίτη κατά σειρά αύξηση στην οποία θα πάμε. Και θα είναι και πολύ κοντά στις εκλογές πια. Άρα θα κουμπά και στο προεκλογικό αφήγημα της κυβέρνησης. Θα είναι στα 780. Αρμόδιος υπουργός για να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι ο Υπουργός Εργασίας. Ναι. Η θέση του Υπουργείου Οικονομικών με τα δεδομένα που έχουμε δημιουργήσει στην οικονομία συλλογικά ως κυβέρνηση είναι ότι αύξηση του κατώτατου μισθού, η τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού, ναι, πρέπει να είναι γενναία και ρεαλιστική. Και επειδή μιλήσατε για μισθούς, ναι, ήδη με βάση τα στοιχεία της Εργάνη, φαίνεται το 2022 όχι μόνο είχαμε αύξηση απασχόλησης, 4,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι πλέον σε σχέση με το παρελθόν, αλλά είχαμε και αύξηση των μισθών. Έχουμε την διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού και έχουμε και μια σημαντική βελτίωση σε αυτό που λέγεται διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη μέσα από τις έμεσες αυξήσεις των μισθών εξαιτίας των μειώσεων φόρων. Δηλαδή, όταν ο δημόσιος υπάλληλος τώρα δεν πληρώνει την εισφορά αλληλεγγύης, αυτό σημαίνει ότι στο μισθό του είναι 200 εκατομμύρια κύριε παραπάνω. Υπουργέ, με μία κουβέντα σας παρακαλώ. Εάν στην προοπτική σας είναι η κατάργηση του τέλους του επιτιδεύματος, εάν είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί χρωστάτε ένα μικρό ακόμα ποσοστό εκεί, εάν είναι η επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιούχους, σε όλους τους συνταξιούχους, με μία κουβέντα. Όλα αυτά είναι αντικείμενο συζήτησης για την επόμενη τετραετία. Όλα αυτά συνεκτιμώνται, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες, γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Και μόνο αυτά που μου είπατε είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. Γιατί αν τα αθροίσουμε είναι κάποια δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει συνεπώς τα μέτρα να είναι στοχευμένα σε ό,τι αφορά την επιδοματική πολιτική σε αυτούς που έχουν ανάγκη
και στα φορολογικά θα πρέπει να είναι διευρυμένα, ώστε να έχουμε ακόμα υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Mm-hmm. Έλα, Θανάση, μου τελευταία κουβέντα. Το χρέος σας απασχολεί? Το χρέος, όχι. Μιλάτε για το δημόσιο χρέος. Mm-hmm. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει και το ιδιωτικό χρέος. Mm-hmm. Το δημόσιο χρέος δεν μας απασχολεί, διότι πρώτον, έχουμε μια πολύ καλή πορεία του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Μειώνεται κατά 50 ποσοστίες μονάδες την τελευταία τριετία εξαιτίας της ανάπτυξης και εν μέρει και του πληθωρισμού. Δεύτερον, γιατί η Ελλάδα με διαδοχικές θετικές αποφάσεις κυβερνήσεων από το 2012 και μετά έχει πετύχει οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες της να είναι οι μισές της Ευρώπης. Mm-hmm. Και τρίτον, γιατί έχουμε χτίσει τα πιο ασφαλή ταμιακά διαθέσιμα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Ειδικά μετά την επιτυχημένη έξοδο της προηγούμενης εβδομάδας. Πόσο έχει το ταμείο αυτή τη στιγμή και κλείνουμε? Έχει περίπου 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Σταθερά στα 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά το γεγονός. Συγγνώμη. Το μαξιλαράκι είναι εδώ, δεν έφυγε. Το μαξιλάρι, μεγάλο, το οποίο σημαντικό, δημιούργησε σημαντικό, η προηγούμενη κυβέρνηση, σε μία πρόταση θα σου το πω, ήταν αποτέλεσμα της ισόρρευσης όλων των ταμιακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία γίνανε ρέπος, και της υπερφορολόγησης των πολιτών. Σήμερα, τα ταμιακά διαθέσιμα, ή όπως το λέτε το μαξιλάρι, είναι αποτέλεσμα των σωστών λελογισμένων εξόδων στις αγορές, πάνω από 38-40 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία, με εξαιρετικά ευνοϊκό κόστος, παρά το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση, μάλιστα, μειώνει φόρους και αναγκάστηκε να έχει πρωτογενή ελλείμματα την τελευταία τριετία για να στηρίξει την κοινωνία. Πρόταγμα, το 2023 η χώρα να γυρίσει σε δημοσιονομική σταθερότητα. Μάλιστα. Μαζί με την μεγάλη συλλογική επιτυχία που έχουμε ως χώρα, πολίτες και πολιτεία, να έχουμε διπλάσιους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης το 2022 από την Ευρώπη, τριπλάσιους το 2023. Ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων και εξαγωγών το 2022. Μάλιστα. Τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξηση των επενδύσεων το 2023 και μείωση της ανεργίας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.